Καλώς ήρθατε στο κλειστό γήπεδο της Ευκαρπίας, όπου θα δούμε την αναμέτρηση για τον Μπασκετάκη Σαλόνικα Summer Master Θεσσαλονίκη ανάμεσα στους Στεφανίδα Αντιπεριβούλους και στους Los Angeles Clones. Εντάξει, πάμε! Είμαστε έτοιμοι για το Τζάμπολ. Το Τζάμπολ το οποίο θα το πάρουν οι Los Angeles Clones. Με κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα με το πώς πήρξαν οι ομάδες. Ο Μινασίδης θα πάρει το τζάμπολ του αγώνα και έχουμε την πρώτη επίθεση. Los Angeles Clones. Για μου θα κάνει μια ωραία κίνηση, θα χάσει όμως το καλάθι και έτσι έχουμε κάποιο κίνηση. Με τον Ζουνιό να έχει την μπάλα, Ζουνιός θα κάνει το σούτ, ένα πολύ όμορφο σούτ, θα ανοίξει το σκορ, θα κάνει το 2-0 για την ομάδα του. Δαγκλής θα δώσει την μπάλα στον Καραμπίδη, ο οποίος θα ευστοχίσει σε σούτ τριών πόντων. Και τώρα καθιστεί και σύγκρινες με τον Καλλιόρα. Καλλιόρα, ο οποίος θα δεχτεί το screen, θα περάσει μέχρι μέσα, πάρει τα βήματα και θα ευστοχίσει στο lay-up. Και τώρα επίθεση για τους Los Angeles, Καραμπίδη. Θα δώσει μέσα την μπάλα στον Γιαμούκογλου, ο οποίος θα ευστοχίσει στο καλάθι. Ούσιος με την μπάλα. Ούσιος θα δει, θα δει να δει μέσα τον Σταλέτζη, η μπάλα όμως θα κλαπεί. Ενώ θα πρέπει να προσπαθήσουν να βγουν σε εμφυδιασμό, μια λάθος πάσα του Μινασίδη. Θα προσπαθήσουν όμως εδώ η Los Angeles για ακόμη μια φορά, μια τάπα. Ο Βαγλής θα προσπαθήσει να σουτάρει και μια πολύ ωραία κίνηση. Θα ξεμαρκαριστεί και θα κάνει το 4-7. Για την ομάδα του, καλή ώρα τώρα με την μπάλα. Από το Σαλέτζι, ο οποίος θα ευστοχίσει στο καλάθι. Los Angeles για ακόμη μια φορά στο εμφυδιασμό. Μινασίδης θα πάρει το καλάθι και φάουλ. Θα κάνει το 4-9 και έχουμε μια συμπληρωματική βολή για τον Μινασίδη. Πάει μια φορά 6 πόντων. Άστοχη βολή και έχουμε rebound από τον Σμιρνιό. Τώρα η Στεφανίδα Τίπερβουλ στην επίθεση, ένα πολύ ωραίο lay-up που του κόβαλε, το οποίο θα είναι άστοχο. Βίκης, Βίκης δίνει πολύ όμορφα την μπάλα στον Γιαμούκογλου, ο οποίος θα χάσει το καλάθι. Και έχουμε τώρα Καλλιόρας. Λέως με την μπάλα. Αυτή να παίξει το πώς, μια ωραία κλίση θα ξεμακαριστεί, θα κάνει το σούτ άστοχο. Rebound του Μινασίδη, ο οποίος θα τρέξει τον ενδιασμό για την ομάδα του. Βλέπει απέναντι ξεμακάριστο τον Μπίκη. Μπίκης δέχεται το screen. Ένα τρίποντο, εύστοχο. 4-12 για τους Los Angeles Clones, οι οποίοι έχουν πάρει από νωρίς μια διαφορά. Το βάλεις με την μπάλα. Θα πάρει τα βήματα, θα μπει μέχρι μέσα, φτάρει άστοχο. Rebound από το Βαγλή, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Μπίκη. Μπίκης
Σάς για 3. Θα δώσει την μπάλα στον Καραμπίδη, ο οποίος στάρει και θα εξοχίσει σε ένα ακόμα τρίποντο. Θα κάνει το σκορ 4-15. Η διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ούσιος θα περάσει μέχρι μέσα και θα εξοχίσει ένα καλάθι για τον Στεφανή να την παίρνει μετά από αρκετή ώρα. Παίρνει στο Βαγλή, ο οποίος θα τελειώσει αν ενώχνει το τη φάση, θα κάνει το 6-17. Μιλνιός τώρα με την μπάλα. Μιλνιός δίνει στον Μπουρκόβαλη, ο οποίος θα δοκιμάσει σου τριών πόντων. Θα είναι έστοχο, θα κάνει το 9-17. Βίγκης θα πάει το screen, προσπαθήσει να δει το Μινασίδη, Μινασίδης. Όχι την μπάλα στον Βίγκη, Βίγκη πολύ όμορφα την μπάλα στον Γιαμούκογλου, ο οποίος θα ευστοχίσει. Καλλιόρας, θα δεχεί το φάουλ. Και έχουμε αλλαγή για... Στεφανίνα, έξω ο Γούσιος, μέσα ο Τσακαλαίδης. Και έχουμε επαναφορά για τον Στεφανίνα Τίμπεργουλς. Η μπάλα θα πάει στον Σταλέτζη, ο οποίος θα χάσει το καλάθι. Είναι η μηχανή προσπάθεια για τους Λύκους. Μπήκες από αυτήν να βρει τον εμβριασμό και θα περάσει όμως πάσα. Και θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Ο Μούγλου θα κάνει βήματα. Και έτσι κατοχή η Στεφανίνα Τίμπεργουλτς με τον Τσακαλαίδη. Σμιδνιός κάνει μια όμορφη κίνηση, θα κοπεί όμως εξαιρετικά από τον Μιλασίδη. Και έχουμε αλλαγή για τους Los Angeles Flow. Πολύ καλή δουλειά θα Σταγλή θα δώσει την μπάλα στον Βίκη. Βίκη θα πάρει όμορφα τα βήματα. Λίγο να χαθεί η μπάλα. Βίκη θα δοκιμάσει το σουτ. Άστοχο. Rebound από τον Μπουκόβαλη, ο οποίος θα προσπαθήσει να φύγει στον εφηδιασμό. Θα πάρει τα βήματα και θα σκοράρει. Θα κάνει το σκορ 11-19 και η διαφορά πέφτει στους 8 πόντους. Καραμπίδης στα στάρια 3, εύστοχο. Η διαφορά ανεβαίνει για ακόμη μια φορά. 3-2. Το σκορ είναι 11-22, 3-50 πριν από το τέλος του πρώτου περίοδου. Θα κλαπεί πάνω το εδώ από τον Μινασίδη, ο οποίος θα καρφώσει εξαιρετικά στον εφηδιασμό. Μπουρκόβαλης τώρα με την μπάλα. Θα οργανώσει επίσης για τους Λύκους. Στον Καλλιόρα Καλλιόρας παίρνει το screen, θα στάρει για 3, άστοχος. Rebound από το Βαγλή. Βαγλής δίνει στον Μπίκη. Μπίκης θα περάσει πανέμορφα, θα δώσει την μπάλα στον Τσακυρίδη, ο οποίος θα πάρει το καλάθι και φάουλ. Και έχουμε αλλαγές για τους Los Angeles Clippers και για τους Λύκους. Θα μπει μέσα ο Αργυρίου και ο Παπαϊωάννου, θα βγει έξω ο Καραμπίδης και ο Μπίκης. Ενώ για τους Λύκους θα βγει ο Σμυρνιός και θα μπει ο Σταλίτζης. Άστοχη βολή, rebound από τον Τσακαλαίδη, ο οποίος θα περάσει το κέντρο, θα δώσει μπάλα
Κόβαλης, ο δοκιμάς σου πλέον κόντον, άστοχο. Rebound από τον Σαλέτζη, ο οποίος δοκιμάζει το σουτ και αυτό άστοχο. Ο Βαϊωάννη θα δώσει μπροστά την μπάλα στον Τσακυρίδη. Τσακυρίδης θα δώσει την μπάλα στον Δαχλήμ, μια πολύ ωραία κίνηση, δεν θα μπορέσει όμως να τελειώσει την φάση. Και έτσι έχουμε επίθεση για τους Λύκους με τον Καλλιόρα. Καλλιόρας, παίρνει τα βήματα, θα κοβεί. Η μπάλα θα καταλήξει στον Σαγαλαΐδη, ο οποίος θα χάσει το σουτ. Και τώρα ο Μινασίδης θα περάσει τον ενδιασμό, θα δώσει μια εξαιρετική πάση στο Βαγλή, ο οποίος θα τελειώσει εύκολα τη φάση, κάνοντας σκορ 11-28. 2 λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου. Κόβαλης τώρα με την μπάλα. Δείχνει τον Τσακαλαΐδη. Τσακαλαΐδη στον Καλλιόρα που προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Έχουμε αλλαγή για τους Λύκους. Έξω ο Αλέτζης και μέσα ο Γούσιος. Πρώτη βολή για τον Καλλιόρα, εύστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή εύστοχη, λιώνει το σκορ σε 13-28. Αργυρίου τώρα, κατεβάζει την μπάλα. Αργυρίου, δίνει τον Τσακυρίδη. Τσακυρίδης θα προσπαθήσει να μπει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τσακαλαΐδη. Και έχουμε επαναφορά για τους Los Angeles Clones. Με τον Δαγλή. Νασίρ θα δώσει μπάσο στον Αργυρίου, ο Αργυρίου θα στάρει για 3, άστοχος, rebound από τον Νασίρ τελικά, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα από τον Σακαλαΐδη. Νασίρης θα δώσει πολύ ωραία όμορφα την μπάλα στον Παπαϊωάννου. Θα χάσει το καλάθι και έτσι έχουμε κατοχή για τους Λύκους. Γούσιος τώρα, δίνει τον Κόβαλη. Κόβαλης και πάλι στον Γούσιο, ο οποίος θα πάρει το screen, θα στάρει και για 3 και θα είναι εύστοχος. Καλά μετράει, αλλά έχουμε και επιθετικό φάουλ. Μαρίνο κάτω, κάτω μέσα, πίσω. Έτσι το σκορ είναι 16-28 με τους Los Angeles Clones στην επίθεση. Δαγλής με την μπάλα. Δίνει Τσακυρίδη. Αργυρίου, θα περάσει πολύ όμορφα μέχρι μέσα, θα δώσει μια εξαιρετική πάση στον Παπαϊωάννου, ο οποίος θα τελειώσει και τη φάση κάνοντας το σκορ 16-30. 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Καλλιόρας πιέζεται από δύο παίχτες, θα κλέψει την μπάλα ο Αργυρίου, ο οποίος θα τελειώσει και στον εμφυδιασμό μόνος του το καλάθι κάνοντας το 16-32. Καλλιόρας. Δεν πάει στο Γούσιο, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση για τους Λύκους. Καστάρ για 3, άστοχο, rebound του Αργυρίου, ο οποίος θα δει την πάσα στον εφηδιασμό για τον Μινασίδη, ο οποίος τελειώσει εξαιρετικά τη φάση. Λίγα δευτερόλεπτα που μένουν για να εκδηλώσουν λίγη την επίθεση. Γούσιος θα περάσει. Φάουλ όμως του Αργυρίου σε νεκρό χρόνο. Η πρώτη περίοδος τελειώνει με τους Los Angeles Clones να προηγούνται 16-34. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο αυτού του συναρπαστικού αγώνα σε Χαλίνα Τίμπεργκου εναντίον Los Angeles Clones. Σκορ είναι 16-34. Στην εξαιρετική εμφάνιση των Los Angeles Clones στο πρώτο δεκάλεπτο. Και έχουμε τώρα επαναφορά με τον Καλλιόρα. Καλλιόρας, ο οποίος στάρει για 3, είναι άστοχος. Rebound του Καραπίδη, ο οποίος θα φύγει τον εμφυδιασμό και θα τελειώσει όμορφα τη φάση, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τη διαφορά.
Το βλέπουμε, οι Λόσαμπλες πιέζουνε. Κόβαλης, ο οποίος θα περάσει θετικά. Δώσει τον Καλλιόρα. Καλλιόρας στον Ζιγλέρη, ο οποίος βλέπει να τελειώσει αυτή τη δύσκολη φάση. Και έτσι έχουμε τον Αργυρίου με την μπάλα. Θα βρούμε στον Τζακυρίδη. Τζακυρίδης προσθέτει να πάρει τα βήματα. Ο Μπουτκόβαλης όμως θα κλέψει την μπάλα. Καλλιόρας τώρα, Καλλιόρας ο οποίος πιέζεται για ακόμα μια φορά. Θα προσπαθήσει να περάσει και θα δεχτεί το φάουλ. Δεχτεί το φάουλ από τον Παπαϊωάννου και έτσι έχουμε επαναφορά από το πλάι με τον Καλλιόρα. Καλλιόρας, δίνεις όμως τα καλά είδα. Καλά είδα, θα δει το screen, θα περάσει πολύ όμως από την μπάλα για τον Ζουκλερή, ο οποίος όμως θα χάσει το καλάθι. Τσακαλαίδης θα κλέψει την μπάλα και θα ευστοχίσει. Μπράβο Σάκη, μπράβο Αλέξη, πάμε! Αργυρίου τώρα με την μπάλα κατεβάζει για τους Los Angeles Clones. Θα δώσω ο Γιαμούκοβου, περάσει μέχρι μέσα, Τσακίρης δίνει στον Αργυρίου, ο οποίος θα δώσει μια εξαιρετική πάσα στον Γιαμούκοβου, η οποία μας ακοπεί. Rebound του Παπαϊωάννου και έχουμε κατοχή για τους Clones. Άμυνα! 2-4, άμυνα! Με 2 δευτερόλεπτα να απομένουμε στο χρονόμετρο. Ο Αργυρίου στην επαναφορά. Δίνει στον Καραμίδη, ο οποίος στο στάρ για 3, είναι εύστοχος! Κάνει το 20-39. Διαφορά στους 19 πόντους. Τα καλά ίσω δίνει στον Μπουτκόβαλη. Μπουτκόβαλης θα πάρει τα βήματα και θα ευστοχίσει σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Σε κάνει το 22-39. Αργυρίου τώρα με την μπάλα. Δίνει στον Καραμπή, ο οποίος θα δοκιμάσει ένα σούτ ακόμα. Και θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 22-42. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 20 πόντους. Θα κλέψουν όμως τώρα εδώ πέρα εκλόγω στην μπάλα. Time out, time out. Με το Τσακυρίδη, ο οποίος θα ευστοχίσει το καλάθι, το οποίο όμως θα αναγκάσει τους λίγους σε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επανερχόμαστε στο παιχνίδι μετά από το time out των Στεφανίνα Timberwolves. Με το Σλιμιό στην επαναφορά. Ο οποίος θα δώσει τον Βούλερη. Δηλαδή στον Μπουκόβαλη, ο οποίος κάνει προσπίσεις, τρίπλες, σταματήσει, στη γραμμή κύριων πόντων θα στάρει, άστοχο. Rebound για τους Clones και έχουμε τώρα στο εφηδιασμό τον Τζαχυρίδη, ο οποίος θα δώσει πάσα στον Παϊωάννου. Θα δει εξαιρετικά την πάσα στον Αργυρίου, ο οποίος θα είναι ανενόχλητος και θα κάνει τον σκορ 22-46. Στα Καλαΐδη τώρα θα δεχτεί το screen. Αυτή την πάσα στον Σμυρνιό. Σμυρνιός απέναντι στον Καλλιόρα, ο οποίος θα κάνει την προσποίηση, θα πάρει και τα βήματα και θα δημιουργήσει εξαιρετικά τη φάση. Τσακυρίδης, από τους τριών πόντων, άστοχο, rebound του Τσακαλαΐδη. Ο οποίος θα δώσει μια πάση στον Καλλιόρα. Καλλιόρας θα πέσει σε τεράστιο προσωπικό αντίπαλο, θα προσπαθήσει να μπει μέχρι μέσα. Ο Αργυρίου όμως θα τον κόψει και έτσι έχουμε επαναφορά για τους Clones και έχουμε και αλλαγή για τους Los Angeles Clones. Θα μπει μέσα ο Μπίκης, θα μπει έξω ο Τσακυρίδης. Επαναφορά τώρα με τον Καλλιόρα, ο οποίος δίνει τον Κόβαλη. Κόβαλη στον Τσακαλαΐδη. Στάρι, άστοχο, rebound του Γιαμούκογλου, ο οποίος θα δώσει τον πίκι, θα φύγει στον εμφυδιασμό. Όμορφες πάσες. Άστον καλά του Γιαμούκογλου. Ο Κόβαλης τώρα πιέζεται από τον Παπαϊωάννου. Θα βρει την πάση στο σημείο. Σημείος θα δεχτεί το φάουλ. Και έχουμε αλλαγή για τους Λύκους, καθώς βγαίνει έξω ο Τσακαλαΐδης. Ποιος είναι, το 2.
Βέρντε. Να. Πώς. Βεντεσούλη. Πάμε. 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 Καλή ώρα τώρα, Σμιχνιός παίρνει την μπάλα, θα στάρει για 3 και με τα μπλοκ θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 27-46. Σουτ για τους κλόνους, άστοχο, rebound του Μπουκόβαλη, ο οποίος θα προσπαθήσει να βγει στον εφηδιασμό. Βγει τις επιλογές του στον Καλλιόρα, ο οποίος θα σταματήσει το στάρει για 3, άστοχο, rebound του για Μπουκόβλου, ο οποίος θα δώσει τον Μπίκη. Βίκης θα δώσει τον Γιαμούκογλου, ο οποίος θα σουτάρει ένα σουτ το οποίο θα είναι άστοχο. Rebound του Καγκασούλη. Θα δώσει τον Μπουκόβαλη, ο Μπουκόβαλης πιέζεται. Θα πάρει την πάρα του Καγκασούλης, ο οποίος θα παίξει το post. Περνάει πολύ όμως τον αντίπαλο, θα χάσει το καλάθι, όμως είναι δύσκολο εκεί ο Βιγκλερίς, ο οποίος με ένα footback θα κάνει το 29-46, μειώνουνε. Ηλίθιε μετά από αρκετή ώρα. Για Μούχογλου παίρνει τα βήματα. Θα χάσει όμως το lay-up. Καλή ώρα τώρα. Το αφήνει να βγάλει σε διαφορά τον Ζημιό, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Και έτσι έχουμε επαναφορά και επίθεση για τους κλόουνς. Μπήκες με την μπάλα. Δώσε την μπάλα στο Γιαμούχογλου. Γιαμούχογλου την βλέπετε αρχηγείου. Πέτσε εξαιρετικά το 1-2. Φουστάρει άστοχος. Rebound του Γκαγκασούλη, ο οποίος θα δώσει τον Καλλιόρα. Καλλιόρας περνάει το προσωπικό του αντίπαλο. Δίνει στο Σμιρνιό, που περνάει εξαιρετικά. Θα σταματήσει. Θα σουτάρει όμως, θα δεχθεί το φάουλ από τον παπά Ιωάννου. Το νούμερο 10. Χτύπημα. Και έχουμε δύο βολές για τους Μιλιό. Τι το φάουλ του Παπαϊωάννου, πολύ νωρίς το παιχνίδι. Και έχουμε αλλαγή για τους Los Angeles Clones, βγαίνει έξω ο Αργυρίου και μπαίνει μέσα ο Δαγλής. Πρώτη βολή άστοχη για τον Μιλιό. Δεύτερη βολή όμως είναι εύστοχη, κάνει το 30-46. 4 λεπτά πριν από το τέλος, διαφορά είναι στους 16. Τώρα έχει κατοχή του Clones με τον Παπαϊωάννου, ο οποίος θα δώσει πάρα στον Καραμπίδη. Βαγλής, στάρει, εύστοχος Βαγλής. Κόβαλης και διάφορα λίγο να χάσει την μπάλα από την πίεση του Καραμπίδη. Κόβαλης θα πάρει τα βήματα. Θα κάνει ένα πολύ δύσκολο lay-up. Βίκης τώρα με την μπάλα, δίνει στον Παϊωάννου. Βαγλής σκέφτεται τις επιλογές του. Δίνει στον Βίκη, ο οποίος θα κάνει μία λάθος πάσα προς τον Παϊωάννου και έτσι έχουν κατοχή στην Πανίνα Τίπεργου με τον Νίκο. Με τον Νίκο Καλλιόρα. Καλλιόρα, σε πάρει τα βήματα. Θα δει το Σμιρνιό, ο οποίος είναι ελεύθερο, στάρ για 3, άστοχο. Το rebound του Βαγκασούλη, ο οποίος θα τελειώσει εύκολα τη φάση, θα κάνει το 34-48. Παπαϊωάννου θα κάνει λάθος πάσα και θα δώσει την ευκαιρία στους λύκους να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Πάρα πάλι τώρα χαρθεί, Καλλιόρας θα δείξει να κάνει στο Σμιρνιό. Σμιρνιός θα δοκιμάσει το shoot με ταμπλό άστοχο, rebound του Παπαϊωάννου, που θα τρέξει στον εμφυδιασμό. Θα πάρει και τα βήματα, θα ευστοχίσει στο καλάθι και θα πάρει και το φάουλ. Και έχουμε αλλαγή για τους Στεφανίνα Τίμπεργκουντς, έξω ο Καλλιόρας.
και μέσα ο Γούσιος, πάνω που η Σοφανίνα του τέλος ήταν ροκανής τη διαφορά. Ο Παπαϊωάννου θα ευστοχίσει τη βολή και έτσι έχουμε αλλαγή για τους κλόνους έξω ο Παπαϊωάννου και μέσα ο Μινασίδης. Ούσιος τώρα στην κατοχή. Ούσιος, 50 screen, πάει ένα ακόμα. Στάση για 3, θα δώσει την μπάλα όμως στον Κασούλο, ο οποίος στάρει για 3, άστοχος. Rebound του Βουκόβαλη. Μπάω στο Σμυρνιό. Σμυρνιός παίρνει τα βήματα, θα στάρει με τα μπλοκ και θα εξοχίσει. Μπήκε τώρα με την μπάλα. Θα βγει από τα σκήνο Μινασίδης. Όσο πάω στο Βαγλή, Βαγλής στον ελεύθερο μπήκε ο οποίος στάρει για 3, άστοχος, rebound του Σμυρνιού. Σμυρνιός στάρει με ταμπλό, έστοχος, κάνει το 30-51. Δέκα τρεις στη διαφορά. Καραμπίδης περνάει από τα σκρίν, θα χάσει όμως την μπάλα. Βουκόβαλης θα μπει στο συνδυασμό, θα πάρει και τα βήματα, θα στάρει, θα κοπεί όμως από τον Μινασίδη και έχουμε έξω. Έχουμε φάουλ. Λοιπόν, από εδώ το 30, όμως, από εδώ το 35 από ένα φάουλ. Έτσι έχουμε παραφορά για τους Άμπλης Κλόνους με τον Βαγλή. 24. Βαγλής με την μπάλα. Είναι στον Βίκη. Βίκη ξανά στον Βαγλή. Βίκη που αφήνει να βρει την μπάλα στο φως, θα μπορέσει να κάνει σουτ άστοχο. Rebound όμως του Σμυρνιού. Σμυρνιός με την μπάλα θα σταματήσει στα στάρια ακόμα σουτ και θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 40-51. Λίγη μετά από αρκετή ώρα ρίχνουν τη διαφορά στους 11 πόντους. Έτσι, μπράβο. Βαγλής, όπως μια εξαιρετική πάσα στον Καραμπίδη, ο οποίος όμως προσπάθεια του τάκοπη. Σμυρνιός τώρα με την μπάλα. Σμυρνιός θα δώσει την μπάλα στον Γούσιο, ο οποίος θα στάρει άστοχος rebound του Βαγλή. Με 10 δευτερόλεπτα να απομένουνε. Μπήκης. Ένα τρίποντο εύστοχο. Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ένα εύστοχο τρίποντο κάνει το σκορ. 40-54 υπέρ των Los Angeles Clones. Επανερχόμαστε λίγο για την τρίτη περίοδο του αγώνα. Και επιστρέφουμε για την τρίτη περίοδο. Με τους Los Angeles Clones στην κατοχή. Βαγλής. Στάρια 3, άστοχο, rebound του Γκαγκασούλη. Που θα δώσει την μπάλα στον Καλλιόρη, η οποία όμως θα κλαπεί από τον Μινασίδη και έτσι έχουμε στα δύο τους λύκους απ' έξω. Έχουμε κάποιο θέμα με το κούστη σάρι. Το οποίο μου λύθηκε. Γιατί έχουμε παραφορά απ' έξω. Για τους λύθους. Θα πιέσουμε για ακόμα μια φορά οι Los Angeles Clones. Τους λύθους. Όμως αυτή τη φορά αντικανονικά, καθώς ο Τσακυρίδης θα υποπέσει σε φάουλ. Και έτσι έχουμε ακόμα μια παραφορά για τους λύθους. Με τον Τσακαλαίδη. Ο οποίος
θα δώσει τον Γκαστούλη, θα πάρει τα βήματα και θα ευστοχεί στο καλάθι. Θα κάνει το 42-54, 12 πόντους διαφορά. Βλέπουμε ότι έχουν μειώσει αρκετά την διαφορά η ομάδα των Λύκων. Τώρα έχουμε ήδη στον κλόζο τον Μινασίδη. Θα πάρει τα βήματα, θα δώσει την πάση σε Κουρίδη. Μινασίδη ακόμη μια φορά στο 4-3, άστοχος. Rebound από τον ίδιο. Έχει περάσει εξαιρετικά ο Μινασίδης. Δεν θα μπορέσει όμως να τελειώσει τη φάση. Και έτσι έχουμε επίθεση για τους Λύκους με τον Ζακαλαίδη, ο οποίος θα δώσει τον Μινιό. Μινιό σταματήσει στο στάρι. Άστοχο rebound του Μινασίδη. Και ακόμη μια φορά θέση στον ενθουσιασμό. Θα κοπεί όμως αντικανονικά από τον Καλλιόρα. Θα κυρίζεις τώρα με την μπάλα. Δείχνεις τον πίκι. Δείχνεις θα φτάσει. Να στάρει, θα μπει μέχρι μέσα. Θα δώσει την μπάλα στο Μινασίδη. Και πάλι στον πίκι θα στάρει για 3. Άστοχο, rebound του Τσακυρίδη. Ο οποίος θα χάσει το καλά, θα δώσει πάνω στο Δαγλή, Δαγλή στο στάρι και αυτό άστοχο, rebound από τον Τσακαλαίδη. Τσακαλαίδης τώρα με την μπάλα. Θα αφήσει να δώσει την μπάλα στον Καγκασούλη, δεν θα μπορέσει όμως, ο Τσακίρης θα κλέψει την μπάλα, θα δώσει στον Καραμπίδη, ο οποίος ανενόχλητος θα τελειώσει τη φάση. Θα κάνει το σκορ 42-56. 7-40 πήγαν από το τέλος. Εδώ βλέπουμε οι Λουσάμπλοι συνεχίζουν να πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Τώρα Καλλιόρα με την μπάλα. Θα προσπαθήσει να ξεπεράσει την πίεση. Θα τα καταφέρει. Θα δώσει το σημείο. Θα σταματήσει το στάρι. Και με τα μπλό για ακόμα μια φορά θα στείλει τη διαφορά στους 12 πόντους. Δαγλής θα κάνει ένα πολύ όμορφο mid-range shoot. Και θα χαρίσει τους 2 πόντους στην ομάδα του. Κάνε κάτι πολύ τύπλο. Μυρνιός για ακόμη μια φορά θα στάρει με τα μπλό. Την φορά θα είναι άστοχο. Μπήκε, θα πάρει το rebound, θα δώσει εξαιρετικά την πάση στον Καραμπίδη, ο οποίος όμως θα χάσει το lay-up. Και πραγματικά μόνος του θα καλαίτησε στάρ για 3 άστοχος, rebound του Γκαγκασούλη. Συμπηρνιώσει ακόμη μια φορά με την μπάλα, δώσει τα καλαίδη. Έτσι να πέσει στο post, θα στάρει άστοχα όμως. Οι μάχες για την μπάλα, τελικώς αποδέχτησα είναι ο Γκασούλης, ο οποίος όμως αποπέσει σε λάθος 3 δευτερολέπτων. Και έτσι οι κλόνους έχουν επαναφορά κάτω από το καλάθι με τον Μπίκη. Καραμπίδης, ο Στάρια 3 σε εύστοχο για ακόμα μία φορά ο Καραμπίδης. Θα είναι εύστοχος. Έχουμε επίθεση με τον Σμιλνιό, ο οποίος θα στάρει άστοχο, rebound όμως είπε ο Γκασούλη. Θα βρει ο Τόλ στα λέγια, ο οποίος θα βάλει το σώμα του εξαιρετικά και θα τελειώσει τη φάση. Πήγε τώρα με την μπάλα, θα περάσει πανέμορφα, θα δώσει την μπάλα στο Βαγλή, ο οποίος εξαιρετικά θα κάνει το σκορ, 46-63. 5-40 πριν από το τέλος τρίτης περίοδου. Θα δει την πάση στον Καλλιόρα, δεν θα μπορέσει, Μπίκης θα κλέψει. Θα δει σε ενδιασμό και θα δώσει εξαιρετικά την πάση στον Μινασίδη, ο οποίος θα διευρύνει ακόμα πίσω από τη διαφορά. Θα κάνει 46-65. Τώρα θα βγει και έχουμε time out για τους Εφανίνα Τίμπεργουλς. Επανεχόμαστε λίγο. Και επανεχόμαστε μετά από αυτό το time out.
με τη Στεφανίνα Τίμπερβουλ στην επαναφορά με τον Καγιώρα. Ο οποίος θα δοθεί να δώσει την μπάλα στο Σμιλιό και θα κλαπεί από τον Τσακυρίδη. Και έχουμε κατοχή για τους Los Angeles Clones με τον Μπίγκι. Να οργανώνει την επίθεση για τους Clones. Τσακυρίδη. Θα δώσει την μπάλα στο Μινασίδη απέναντι, ο οποίος θα είναι μόνος του. Θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Θα δώσει Τσακυρίδη. Τσακυρίδη ακόμη τώρα στο Μινασίδη. Ο οποίος όμως θα κάνει βήματα. Πάμε! Εγώ βάλεις τώρα με την μπάλα. Και έχουμε αλλαγές για τους Los Angeles Clones. Μπαίνει μέσα ο Παπαϊωάννου, ο Αργυρίου και ο Γιαμούκογλου. Θα διέξει ο Καραμπίδης, ο Μπίγης και ο Τσαχυρίδης. Και τώρα έχουμε επαναφορά για τη Στεφανίνα Τίμπεργουλς από τα πλάγια με τον Μπουκόβαλη. Ναι. Καλλιώς θα δώσει την μπάλα στον Λουλερή. Τσακαλίδης θα περάσει όμορφα κάτω από τη ρακέτα και θα κάνει 48-65. Αργυρίου τώρα κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει στο Μινασίδη, ο οποίος είναι ελεύθερος στάρ για 3. Άστοχος. Rebound από το Δαγλή. Καθώς ξέφυγε η μπάλα από τα χέρια του Ζημιλιού. Για Μούκουγλου θα είναι, θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση εξαιρετικά και να πάρει και το φάουλ. Το οποίο θα του δώσει και το δικαίωμα για μια συμπληρωματική λύση. Για Μούκουγλου τώρα, σουτάρι, εύστοχος. Θέλει διαφορά και πάλι στους 20 πόντους. 4 και 10 πριν από το τέλος. Δεν του δεκαλέπτου. Μουγλερής. Κάνει ένα πίβο, θα προσπαθήσει για το καλά, δεν θα μπορέσει. Rebound του Τσακαλαίδη. Ο οποίος θα δώσει τον Μπουκόβαλη. Μπουκόβαλη για 3, άστοχος. Rebound από τον Παπαϊωάννου, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ. Και έχουμε αλλαγές για τους Λύκους. Θα μπει μέσα ο Γασούλης. Και θα βγει ο Μπουκόβαλης. Και έτσι έχουμε επαναφορά για τους Los Angeles Clones με τον Αργυρίου. Τα πλάγια. Ο οποίος θα κατεβάσει όλες την μπάλα και θα οργανώσει την επίθεση για την ομάδα του. Τα Αργυρίου. Στάρ για 3, άστοχος, μακρινό rebound του Καλλιώρα. Καλλιώρας, Μαντίσο, στάρ για 3, άστοχο, μακρινό rebound του Ζημιού, που θα δώσει τον Καλλιώρα. Ο Καλλιώρας έξω, στάρ για 3 και αυτό άστοχο, rebound του Τσακαλαίδη, ο οποίος στάρει και αυτό άστοχο και άλλο rebound του Γασούλη, ο οποίος όμως θα κάνει το λάθος, εδώ μπερδεύονται για λίγο. Παίρνει στο Los Angeles Clones, Αργυρίου θα δώσει την μπάλα μπροστά στον Παπαϊωάννου, ο οποίος θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση, θα κάνει το 48-70. Πάσο Τσακαλαίδη, ο οποίος θα κοπεί στο post, θα κλείσει. Θα αφήσει να φύγει στον εφηδιασμό. Θα περάσει όλους τους παίχτες, θα δώσει την μπάλα στον Γιαμούκογλου, ο οποίος αν όχι θα τελειώσει τη φάση και θα διευρύνει ακόμα περισσότερο το διάστημα. Πάμε, τρέχουμε! Τσακαλαίδης τώρα κατεβάζει. Θα να δει την μπάλα, την πάση στο post. Βλέπει εκεί όμως είναι ο Μινασίδης, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα. Και έχουμε αλλαγή για τους Λύκους. Έξω ο Καλλιώρας και μέσα ο Αλβανός. Παραφορά κάτω το καλάθι με τον Αλβανό. Ο οποίος θα δώσει το Βεγκασούλ. Γασούλ σε στάρια 3, άστοχος. Rebound του Μινασίδη. Ο οποίος κοιτάει κάπου να φύγει στον εφηδιασμό.
Αργυρίου με την μπάλα. Ο οποίος όμως θα δεχτεί το φάουλ από τον Βουκλερή. Είναι το τρίτο του φάουλ και έχουμε επαναφορά τον Αργυρίου απ' έξω, ο Δήμος Παπαϊωάννου. Αργυρίου, Δήμος Λαγλή, ο οποίος είναι μόνος του, σουτάρει, άστοχο. Rebound του Σμιλιού. Θα δείξει ειδικά την πάση στον Τσακαηλίδη. Τσακαηλίδης. Δήμος Σμιλιός, Σμιλιός σουτάρει για τρεις. Άστοχο. Rebound του Τσακαηλίδη, ο οποίος πήδηξε ψηλότερα από τον Δαχλή. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση και εδώ έχουμε ένα αυτοκαλάθι από τον Δαχλή. Μινασίδης. Μινασίδης δίνει την μπάλα στον Αργυρίου, ο οποίος όμως θα πατήσει τη γραμμή και έτσι έχουμε επαναφορά για τους Λύκους. Έχουμε αλλαγή για τους Los Angeles Clones. Έξω ο Μινασίδης, μέσα ο Μπίκης. Αλβανός στην επαναφορά, ψάχνει τη μακάρι στο παίχτη, βρίσκει τον Τσακαηλίδη. Θα δώσει απέναντι στο Σμινιό, ο οποίος είναι ελεύθερος. Τώρα για τρεις, άστοχος. Rebound του Παπαϊωάννου, ο οποίος θα τρέξει με ενδιασμό. Είναι ταχύτατος και θα το σταματήσει αντικανονικά ο Αλβανός. Με αυτό το φάουλο ο Παπαϊωάννου θα έχει την ευκαιρία να σουτάρει δύο ελεύθερες βολές. Για τους Λύκους. Μπαίνει μέσα ο Σταλέντσης και βγαίνει έξω ο Σμπρινιός. Πρώτη βολή εύστοχη για τον Παπαϊωάννου. Δεύτερη βολή και αυτή εύστοχη. Κάνει το σκορ 50-74 στις 24 πόντους διαφορά. Έχει ψηθεί αρκετά μέσα στην τρίτη περίοδο και άλλο κλέψιμο του Μπίκη, ο οποίος θα βγάλει στον εφηδιασμό του Παπαϊωάννου και θα ευστοχίσει σε ένα ακόμα εφηδιασμό. Τσακαηλίδη, θα δει τον Αλβανό, ο οποίος είναι μόνος του, θα σουτάρει άστοχο rebound από τον Μπίκη, θα τρέξει ακόμη μια φορά στον εφηδιασμό. Μπίκη δίνει όμορφα την μπάλα στον Γιαμούκογλου, ο οποίος όμως θα μπερδευτεί και θα κάνει μια λάθος πάσα και θα δώσει την ευκαιρία στους Λύκους για ακόμα μια επίθεση με 40 δευτερόλεπτα να μένουν. Σε καλή ζήτηση στον Αλβανό. Αλβανός στάρει για 3, άστοχο, rebound όμως του Μπίκη, το οποίο θα βγάλει συνδυασμό για ακόμα μια φορά τον Παπαϊωάννου και με ένα αριστερό λέει από τη λιώση φάση. Μια επίθεση απομένει. Λείψη πάνω του Παπαϊωάννου. Θα ακόμα μια φορά η μπάλα από τους Λύκους, συγκεκριμένα από τον Γρασούλη. Σταματήσει ο Στάρ για 3, τελείως άστοχο, rebound του Τσακαηλίδη, ο οποίος ήταν και αυτός για 3. Άστοχο, rebound του Στάλιτζη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Στο καλάθι θα κάνει το 52-78, παρεχόμαστε λίγο την τέταρτη περίοδο. Και επανερχόμαστε για την έναρξη τέταρτης περίοδου, το σκορ είναι 52-78. Υπέρ των Los Angeles Clones. Έχουμε επαναφορά τώρα για τους Λύκους στο κέντρο του γηπέδου με τον Κόβαλη. Θα δώσει τον Γούσιο. Θα δώσει τον Γούσιο. Μουλερής. Περάσει πολύ όμορφα στο πώς. Θα στάρει άστοχο. Rebound για τους Clones. Τώρα ο Μπίκης, ο οποίος θα τρέξει ακόμη με φάση στον εμφυλιασμό. Θέλει να παίξει γρήγορα. Δίνει στον Αργυρίου. Αργυρίου θα δώσει όμορφα στο πόδι του Γιαμούκογλου. Μια όμορφη κίνηση όμως θα χάσει το καλάθι. Και έχουμε τον Μπουκόβαλη τώρα. Ποιος θα δώσει την μπάλα στον Μπουκλερή. Μπουκλερής στον Καρασούλη. Θα σπάει για 3, εύστοχος. 55-78. Μετά από αρκετή ώρα ένα τρίποντο για τους Λύκους. Δίκης ίσως ο Παϊωάννου. Ο Παϊωάννου ξεμακάζει στο στάρι για 3 και θα απαντήσει στο τρίποντο θα κάνει. Είναι το
95-81. Σίγουρα Μαρίνο! Μαρίνο, Σμυρνιός! Ούσιος τώρα, κατεβάζει την μπάλα. Δίνει στο Σμυρνιό. Σμυρνιός, θα δώσει την μπάλα στον Καγκασούλη. Θα χάσει άλλο τον έλεγχο. Θα το ξαναβρει όμως, θα σουτάρει, airball, rebound από τον Παπά Ιωάννου. Θα τρέξει στο γήπεδο, θα πάει και τα βήματα και θα τελειώσει. Πολύ όμορφα τη φάση με ένα δεξί layup. Μπάλα θα μπήκε γρήγορα μπροστά για τον Σμυρνιό. Σμυρνιό θα αφήσει να παίξει στην πλάτη. Θα σουτάρει και θα πετύχει ένα εξαιρετικό καλάθι με ταμπλό. Μπήκε τώρα με την μπάλα, θα πάει σε οργανωμένη επίθεση για τους Clones. Θα δει να δείξει το Γιαμούκογλου, ο Γκασούλης όμως θα κλέψει την μπάλα. Και τώρα ο Γούσιος κάνει για λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Περάσει όμως το κέντρο, θα σταθεί, θα σουτάρει για 3, άστοχο. Rebound του Μπίκη, ο οποίος όμως θα δεχτεί το φάουλ από τον Βουγκλερή. Τέταρτο! Θα είναι τέταρτο το φάουλ. Το Παϊωάν που σουτάρει για 3. Η μπάλα θα χτυπήσει στο Στεφάνι. Θα πεταχτεί ψηλά, θα καταλήξει στο καλάθι. Στον αντιπάλων κάνοντας έτσι το 57-86. Όσους εκεί θα κλαβεί η μπάλα. Και ακόμα μια φορά ο Παπαϊωάννου θα φύγει στον εφηδιασμό. Ο Παπαϊωάννου δίνει την μπάλα στο πίκι. Μπήκε εξαιρετικά στον Αργυρίο, ο οποίος όμως θα χάσει το καλάθι. Παρόλο που φαινομενικά φάνηκε εύκολο. Αλλαγή. Θα μπορέσει και έτσι έχουμε αλλαγή. Για τους λύκους. Έξω ο Βούσιος και μέσα ο Λεβανός, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Λεβανός δίνει μια μορφή πάση στον Βουγκλέρη, ο οποίος θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση. Με το δεξί του χέρι θα κάνει το 59-86. Τα λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Μπήκες τώρα, δίνει στον Αργυρίου. Ο Παϊωάννου, ο οποίος είναι ξεμαρκάρης στο στάρι για 3, άστοχος, rebound από τον ίδιο. Θα δώσει τον Μπίκη. Και αυτός στο στάρι για 3, άστοχος, rebound του Μυρνιού. Έχει φύγει μπροστά ο Αλβανός, όμως την μπάλα δεν θα καταφέρει να φτάσει. Και έτσι η Λίγκα περάσει στην οργανωμένη επίθεση. Ο Μπίκη όμως θα κλέψει την μπάλα. Και βρίσκεται ψηλά από όσο ο Γκασούλης, ο οποίος θα δώσει τον Αλβανό. Αλβανός στο στάρι για 3, άστοχο, rebound από τον Παϊωάννου. Μπήκες, δίνει μια εξαιρετική φάση στον Αργυρίο, ο οποίος αυτή τη φορά θα ευστοχίσει το δεξί lay-up. Το μπήκο από Παϊάνου για ακόμη μια φορά θα κλείψει την μπάλα. Με τα πολλά κλεψίματα τα οποία έχει σήμερα, τα περισσότερα στιγμή του περίοδο. Ο Γιαμούκουλου θα προσπαθήσει να βάλει ένα καλάθι, το οποίο όμως θα κοπεί από τον Βουγκλερή. Το έχουμε αλλαγή για τους Κλόουν. Έξω ο Μπήκης με τον Καραμπίδη και μέσα μπαίνει ο Δαγλής με τον Τσακυρίδη. Αργυρίου. Είναι πάνω στο Παϊωάννου. Ο Παϊωάννου όμορφα μέσα στο Δαγλή, ο οποίος θα κάνει ένα jump shoot άστοχο. Rebound του Μπουρκόβαλη. Θα προσπαθήσει να αφήσει εστιασμό, παίρνει τα βήματα. Θα κάνει και το lay-up άστοχο. Rebound τώρα του Αργυρίου. Παϊωάννου, δίνει στον Αργυρίου. Αργυρίου μόνος του στάρ για 3, άστοχο, rebound του Αλβανού. Αλβανός θα αφήσει να δει την μπάλα στον ενδιασμό, δεν θα μπορέσει όμως και η μπάλα θα κλαφεί από τον Τζαχυρίδη. Ο οποίος θα δώσει την μπάλα εξαιρετικά στον Γιαμούκογλου και θα τελειώσει τη φάση. Για ακόμη μια φορά λίγη θέλουν να βγουν στον ενδιασμό, αυτή τη φορά θα πετύχουν την πάσα στον Σμυρνιό, ο οποίος θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση με ένα σούτ με ταμπλό. Κάνει το 61-90 και ο ρυθμός στον λίγο εδώ πέρα θα χαλαρώσει. Παίξει το φως, θα δώσει εξαιρετικά τη φάση με το δεξί χέρι. Επίσης όμως εδώ πέρα του Καγκασούλη, ο οποίος είναι χαμένη. Ο Παϊωάννου θα προσπαθεί να αφήσει τον εφηδιασμό. Ο Αλβανός όμως θα το σταματήσει αντικανονικά. Και έχουμε αλλαγή για τους λύκους. Μέσα από τα καλύτερα έξω ο Αλβανός. Και έχουμε αλλαγή και για τους Κλόουν. Μετάρισα!
μπει ο Μινασίδης. Έχουμε τώρα επαναφορά για τους κλόουν από τα πλάγια με τον Παπαϊωάννου, ο οποίος θα δώσει πάω στον Αργυρίου. Ο Μινασίδης το αφήνει να δώσει την μπάλα στον Δαγλίφ, χάσει λίγο την μπάλα. Υπάρχει ένα παιχνίδι του Μινασίδη. Μινασίδη θα πάρει τα βήματα, θα περάσει μέχρι μέσα και θα τελειώσει πολύ όμορφα τη φάση. Θα κάνει το 61-94. Τσακαλίδης. Θα αφήνει να δει την μπάλα στον εκβιασμό, η οποία όμως δεν θα σταματήσει ο Παπαϊωάννου. Έχουμε κατοχή για τους Λύκους με τον Κουτερή που ζει τον Περασούλη. Περασούλη με την μπάλα που φτάνει για τρεις, θα κοπεί από τον Μινασίδη. Θα πάρει όμως ίδιο στο ρεκόρ και θα τελειώσει με ένα δεξιλία. Θα κάνει και το λάθος Μινασίδης. Θα μπορέσει να σε κρατήσει την μπάλα. Ο διαιτητής λέει ότι η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Τσακαλίδη εκτός. Και έτσι έχουμε την επαναφορά κάτω από το καλάθι με τον Παπαϊωάννου. Πήγε στον Αργυρίου, χάσε λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Τσακαλίδη κάνει προσποίηση, θα μπει μέχρι μέσα. Άστοχο. Rebound από το κουτρούβαλι. Τον οποίο όμως θα το σωματήσω αντικανονικά ο Αργυρίου. Έχουμε ακόμα μια κατοχή για τους Στεφανίνα Τίμπεργουλ. Τσακαλίδης θα μπει μέχρι μέσα, σουτάρι, άστοχα όμως. Rebound του Σταλίντζη. Μην το πω πολύ όμως, πάω του Γλερίς, ο οποίος δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Έχουμε rebound του μου Παπαϊωάννου, ο οποίος θα τρέξει ο εφηδιασμό. Θα δώσει τον Αργυρίου. Αργυρίου πιάχνει την πάρα στο Δαγλή, ο οποίος μια εξαιρετική κίνηση θα τελειώσει τη φάση. Θα κάνει το 63-96, 2 και 15 πριν από το τέλος του αγώνα. Και έτσι έχουν κατοχή οι Λύκοι. Με τον Κουκόβαλη. Κουκόβαλη παίρνει το screen. Θα δώσει πολύ ωραία την πάρα στο Βαγασούλη, ο οποίος θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση με το δεξί του χέρι. Θα κάνει το 65-96. Για να πάει στον εκβιασμό όμως, η οποία είναι λάθος. Από τον Παπαϊωάννου. Και έτσι έχουμε παραφορά τώρα για τη Στεφανίνα Τίμπεργουλς. Κόβαλες τώρα με την μπάλα. Θα γανώσει την επίθεση για την ομάδα του. Κόβαλης θα δώσει την μπάλα στον Κλερί. Κλερί ξανά. Θα μπει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον Καϊλίδη, ο οποίος εξαιρετικά θα τελειώσει τη φάση με το δεξί χέρι. Θα κάνει το 67-96. 1-25 πριν από το τέλος. Τσακίδη δίνει στον Αργυρίου. Αργυρίου στο Μινασίδη μέσα, ο οποίος θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση. Μπροστά στον Καϊλίδη. Θα δώσει την πάσα στον Δουγκλερή, ο οποίος εξαιρετικά θα πετύχει ένα καλάθι για την ομάδα του. Θα μειώσει για λίγο τη διαφορά. Ο Μινασίδης θα προσπαθήσει να βγει στον εφηδιασμό. Θα κοπεί όμως αντικανονικά. Όσο ο Κασούλης θα του κάνει φάουλ. Αργυρίου. Είναι ο Παπαϊωάννου, ο οποίος θα δοκιμάσει τους σούτ των πόντων. Άστοχο, rebound του Κασούλη. Παλίγο εκεί πέρα ο Μινασίδης να κλέψει την μπάλα. Θα προσπαθήσουν να βγουν τρίγορα στην επίθεση. Λύκει ένα άστοχο τρίποντο του Κόβνου. Ένα εξαιρετικό καλάθι από τον Κασούδη.
ακούσουν μια ωραία γυριστή κίνηση από τεράστιο προσωπικό αντίπαλο που θα κάνει το 71-98. Είναι από τις τελευταίες επιθέσεις του παιχνιδιού αυτές, του Αργυρίου. Βλέπω την μπάλα στο Μινασίδη. Θα κλέψει όμως την μπάλα ο Βουγγλερής. Ο οποίος όμως δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Θα αφήσει την μπάλα κάτω και έτσι το παιχνίδι θα λήξει. 71-98 υπέρ των Los Angeles Clones.